Τρίνο επικρατεί με την είδηση πω αγαπημένο ηθοποιό έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο για την υγεία του. Τον περασμένο Δεκέμβριο συγκεκριμένα, είχε διαγνωστεί με καρκίνο τη χολιδόχου κίστη. Πρόκειται για τον ηθοποιό που είχε υποδηθεί τον Κίβαν Λάνιστερ στην πρώτη σεζόν του Game of Thrones το 2011. Ο Κίβαν Λάνιστερ ήταν ο μικρότερο αδελφό του Λόρφου Ταϊγουίν Λάνιστερ και ένα από του πιο έμπιστου αξιωματικού στο στρατό των Λάνιστερ. Εμφανίστηκε στις τελευταίες σεζόν της σειράς μέχρι το τελευταίο επεισόδιο της έκτης σεζόν όπου και ο Ιαν Γιέλντερ είχε διαγνωστεί με καρκίνο της χολιδόχου κίστης και στο πλευρό του να τον στηρίζει είχε το σύζυγο του, Μπεν Ντάνιελς με τον οποίο ήταν μαζί 30 χρόνια. Θέλοντας μάλιστα να τον αποχαιρετήσει και δημόσια έκανε μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram. Ο Μπεν Ντάνιελς περιέγραψε τον ηθοποιό ως το πιο ευγενικό, πιο γενναιόδωρο και πιο αγαπημένο ανθρώπινο πλάσμα προσθέτοντας ότι ήταν ο απόλυτος βράχος στη σχέση τους.